Έκπληκτοι έμειναν οι εργαζόμενοι στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου όταν χρειάστηκε να εξετάσουν καταγγελία μέλους οικογένειας στη Λευκοσία, σύμφωνα με την οποία το 2014 προσήλθε σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα της πρωτεύουσας προκειμένου να διευθετήσει αναδιάρθρωση του δανείου της αδερφής του. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, ο καταγγέλων έλαβε την εξής απάντηση από υψηλό βαθμό ηθήνοντα της ΠΕ. Να μην κάνεις τώρα καμία ενέργεια, να μην πληρώσεις τίποτε, θα περιμένεις σε λίγο καιρό συνταξιοδοτούμε και θα ανοίξω γραφείο χρηματοοικονομικών υποθέσεων και θα μου δώσεις εμένα 500 ευρώ και θα σου το διευθετήσω αμέσως. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου προτίθεται να καταγγείλει την υπόθεση με στοιχεία στην Ερευνητική Επιτροπή για το Συνεργατισμό για να κληθεί ο καταγγέλων να δώσει όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι μια ξεκάθαρη υπόσκαψη της προσπάθειας του συστήματος για άμεση και αποτελεσματική αναδιάθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων και προφανώς σχετίζεται με το γεγονός ότι ο συνεργατισμός έφτασε εδώ που έφτασε. Δηλαδή υπήρχε εκ των έσω κάποιας μορφής υπόσκαψης της συνολικής προσπάθειας. Επιπλέον, σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, ο Επίτροπος εξετάζει και παράπονο κατά συγκεκριμένου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος για παραχώρηση δανείου ύψους 576.000 ευρώ το 2010 σε κυρία ηλικίας 72 ετών για διαχωρισμό οικοπαίδων. Το εν λόγω δάνειο σήμερα δεν είναι εξυπηρετούμενο και ανήλθε σε δυσθεώρατα ύψη. Μια υπόθεση η οποία επισυνέβηκε το 2010. Σήμερα το δάνειο, η κυρία αυτή είναι άνω των 83 χρονών, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, και το δάνειο έχει ανέλθει σε δυσθεώρατα ύψη λόγω των τόκων και των υπερημεριών. Σίγουρα αυτές τις υποθέσεις θα τις παρουσιάσω, θα τις αναφέρω όσο το δυνατόν περισσότερο εμπεριστατωμένα στην Ερευνητική Επιτροπή και ενδεχομένως και στο Γενικό Εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, το θεσμικό τέλος του συνεργατισμού επεσυνέβηκε το 2013, δηλαδή όταν τροποποιήθηκε ο περισυνεργατισμού νόμος και καταργήθηκε η επεριόριστη ευθύνη των μελών των συνεργατικών ιδρυμάτων.